Γεια σας Λεβεντόπεδα. Λοιπόν, σχεδόν μια μετά τα μεσάνυχτα. Σχολάσαμε πριν μια ώρα. Τόμα. Αλλά ήθελα πολλά να κάνω ένα βίντεο σήμερα. Θα μιλήσω για σωματιακό επίπεδο. Απλά προσωπικά νιώθω την ανάγκη εγώ να πω δυο τρία λόγια για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από τα κυπριακά γήπεδα. Μακάρι να περάσει κι άλλοι σαν τον παίχτη και σαν τον άνθρωπο, αλλά δεν το νομίζω. Λοιπόν, μιλώ για τον μεγάλο Τιμούρ Κετσπάια. Εγώ ούτε παροπίδες φορώ, ούτε τίποτε. Ούτε αν έπαιξε μάπα στην Ανόρθωση, ή στην Ομόνια, ή στην ΑΕΛ, όλοι οι φίλοι μου, εγώ απλά ξέρω να λέω τα πράγματα με το όνομα τους και πάνω απ' όλα να εκτιμώ. Σήμερα, ειλικρινά, αν μπορούσα να κάτσω να δω το παιχνίδι της Γεωργίας με την Κροατία, θα το έκανα. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω είναι να παρακολουθώ το σκορ λεπτό σε λεπτό και να παρακαλώ να κερδίσει η Γεωργία. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε σε μαλάκας, αντί να σε κόφτει για την Κύπρο, κόφτησε για τη Γεωργία. Δεν είπα ότι με κόφτει για την Κύπρο, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους, εγώ ήμουν με τον τρόπο που μπορούσα δίπλα στο φίλο μου, τον Τιμούρ, τον Κετσπάια. Γιατί, ειλικρινά, ο άνθρωπος, πρώτον είναι παιχταράς και είναι από τους λίγους που λένε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως είδαμε, άμα λες τα πράγματα με το όνομά σου, το μόνο που εισπράττεις είναι καθόλου σεβασμό. Ξέρετε γιατί πράγμα μιλώ. Αλλά τέλος πάντων, για μένα ο Τιμούρ έχει πολλά μεγάλη εκτίμηση, το ξέρει, είναι και φίλος μου, άσχετα αν έχει χρόνια να μιλήσουμε. Απλά να πάμε στη ξενυχτιά που είμαστε, έχει 6-7 χρόνια, έκαμε μας εκλάψαμε, που χαρά. Γιατί έστω στο κρύβο, όταν ήταν η ανόρθωση στους ομίλους του Champions League, ούτε μας έκοφτε ενεξιάννα με δύο ομάδες είμαστε, ξέρω εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι που ξέρω εδώ μέσα, ήμασταν με την ανόρθωση. Αλίμονο δηλαδή, να είμαστε είτε με Ολυμπιακών, είτε με Παναθηναϊκών, είτε Ίντερ, είτε ξέρω εγώ. Και πολλές φορές εκλέαμε που χαρά και θεωρούσαμε τα βίντεο ή με την Τραπεζούντα ή με την Ίντερ μες στη Λευκοσία, με τον Παναθηναϊκό μες στη Λευκοσία, με τον Ολυμπιακό εθαξιάσω, θεωρούσαμε τους πανηγυρισμούς μες στο Καραϊσκάκι και κλαίαμε. Λέω το και σηκώνεται η τρίχα μου τώρα. Απλά ρε παιδιά, εγκρίμα κάποια άτομα να τα να εξευτελίζουμε και να ξιάνουμε τι προσφέρα. Απλά θέλω να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Τιμούρ και ελπίζω ειλικρινά, ελπίζω να καταφέρει να προκριθεί, όχι για να δω και απαντήσεις, δεν έχει να δω και απαντήσεις σε κανένα. Απλά για να δουν κάποιοι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ότι εκρίναν λάθος.
ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, όσες φορές και να το πω είναι λίγο, τούτος ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, ήρθε στην Κύπρο, έδιαξε ποδόσφαιρο, έπαιξε Ελλάδα ΝΑΕΚ, επίε στην Αγγλία να παίξει Premier League. Δεν είναι έτσι εύκολο πράγμα. Ήρθε στην ανόρθωση, περπατητός, έφκαλε μάθηκα, έπιαν τίτλους, επρόσθεσαν σαν προπονητής, έκαμε το ακατόρθωτο, έκαμε το θαύμα. Πήρε για πρώτη φορά την Κυπριακή ομάδα στους ομίλους του Champions League. Τόσο ο άνθρωπος για μένα έπρεπε να του έχουν αγαπημά όλες οι ομάδες στην Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, έπρεπε να του πιάνε το διαβατήριο, να το βάλουν πας στο στόπλις και να μην τον αφήγουν να φύγουν την Κύπρο. Αν είναι δυνατόν, είναι έγκλημα. Για να πω και δύο λόγια για την εθνική της Κύπρου μας, τι να πω, απλά σήμερα διάβασα κάτι δηλώσεις τώρα που ήταν σπίτι του Άγγελου τον Αναστασιάδη και άκεψα πάλι και διαρωτούμε αν πάει και είμαι πίσω πολλά από τον κόσμο ή δεν έχω ιδέα από μαπάν πάλι. Λέει ο κ. Αναστασιάδης, το αποτέλεσμα είναι άσχημο για όλους μας, άρχισε να το ξέραμε, και κάναμε μια ομάδα να φαίνεται πολύ μικρή. Παναία μου ρε παιδιά, μάλιστα. Εκάμαμε την Ισλανδία να φαίνεται πολύ μικρή. Τώρα μιλούμε για την Ισλανδία που έπιανε 7 ευρωπαϊκά, 4 παγκόσμια κύπελλα, προκρίνεται κάθε 2 χρόνια σε Euro και σε Μουντιά. Βρεθήκαμε εμείς η Κύπρο να την κάνουμε να φαίνεται πολύ μικρή, την Ισλανδία. Και λέει, είδα όλους τους αντιπάλους και πείτε μου ποια άλλη ομάδα έκανε την Ισλανδία να φαίνεται μικρή. Μα ποια είναι η Ισλανδία, κύριε Άγγελε, τους ψαράες. Τους ψαράες κάνουν να φαίνεται μικρή. Εκτός ρε παιδιά, αν κάνω λάθος, δεν είναι με την Ισλανδία που παίζαμε, είναι με την Αγγλία. Εγώ πάντως δαμε πληροφορία που είναι ότι παίζαμε με την Ισλανδία. Και ήρθαμε 0-0 και κάναμε την να φαίνεται πολύ μικρή. Μάλιστα, τέλος πάντων. Αν έχω λάθος, συγγνώμη. Απλά, έτσι τώρα ανοίξω πόσα χρόνια. Σε όπον καιρόν του κούνου που ο κύριος Άγγελος είναι στην προβαγήστη εθνική. Πέστε μου ρε παιδιά, αν ήταν κάποιος άλλος. Αν ήταν ο Τσουμπής για παράδειγμα, βάλουμε τώρα ότι ήταν ο Τσουμπής, ο πελός, προπονητής της εθνικής μας, πέδε μου τι πιο λίγο θα κατάφερε να κάνει από τούτο που επέτυχε ο κύριος Αναστασιάδης. Τι κάνω, ούτε προκριθήκαμε, ούτε διεκδικήσαμε καμιά φορά πες να είμαστε κοντά για να προκριθούμε, σο, κάνει όλα ρε παιδιά, κάνει. Τέλειωσε, ας μπει κάποιος άλλος. Και επειδή για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρω εγώ, αλλά επειδή ξέρω την Κυπριακή πραγματικότητα, δεν τον κιόχνω, σίγουρα κύριε Άγγελε μου, σήκωσε το θύμα μόνος σου ρε κουμπάρε. Κάνει, πάρε του, με ευχαριστώ, κάνει. Δεν μας έκανε ο κύριος Κεσπάια. Ο Κεσπάια δεν μας έκανε, γιατί ο Κεσπάια, ξέρεις, ο Κεσπάια λέει τα πράγματα με το όνομα τους, ούτε γλυφικόλους, ούτε τίποτε. Τέλος πάντων, ας φακούν. Απλά, Τιμούρ μου, συγχαρητήρια και να ξέρεις ότι έχεις φίλους παντού.